Ήρθε τώρα κυρία Μπεκιάρη, είστε πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ψαλτριών. Είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσατε μαζί με την Νεκταρία. Πριν πολλά χρόνια η Νεκταρία ήταν μόνη της, αλλά νομίζω τώρα είστε γύρω στις 100 ψάλτριες. Και έχουμε ξεπεράσει και τα 100 μέλη και από τον ελλαδικό χώρο και από το εξωτερικό ακόμη. Αυτό που λέτε και επισημαίνετε το εξωτερικό. Εξωτερικό εννοώ Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, έχουμε εκπροσώπους, επικοινωνούμε διαδικτυακά μαζί και παρακολουθούν και τα ηχητικά, τα μαθήματα, τα οποία όλα τα έχει αναλάβει η Νεκταρία. Πρέπει να πω την Γλυκερία ότι εγώ τη γνώρισα επειδή ήρθε κάποια στιγμή έτσι, με την ταπεινοφροσύνη πάντα που τη διακρίνει ως άνθρωπο, ήρθε κάποια στιγμή να κάνουμε μαθήματα βυζαντινής μουσικής, έτσι γνωριστήκαμε, διήκρινα την πολύ μεγάλη της αγάπη, είναι ψάλτρια ενεργή η Γλυκερία και πολύ καιρό μου έλεγε έλα να οργανώσουμε αυτό που υπάρχει. Έλα να οργανώσουμε αυτό που υπάρχει και βρίσκεται πραγματικά παντού διασκορπισμένο στην Ελλάδα, αλλά δεν ήταν ποτέ οργανωμένο. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος έχει σκοπό καθαρά πολιτιστικό. Δηλαδή να συνενώσει όλες αυτές τις γυναίκες, οι οποίες αποφυτούν από οδεία, από μουσικές σχολές, αλλά δεν ξέρουν πώς να αξιοποιήσουν αυτό το χαρτί που έχουν λάβει, γιατί τις περισσότερες φορές δεν έχουν πρόσβαση στο αναλόγιο. Εμείς λοιπόν λειτουργούμε πολιτιστικά και προσπαθούμε να κάνουμε πολιτιστικές δράσεις και εκπαιδευτικές, προκειμένου αυτή ακριβώς την ικανότητά τους, το όποιο ταλέντο τους, η γνώση τους, να μην μείνει αναξιοποιητή. Και πραγματικά ξεκίνησε προσπάθεια το 2000, Γλυκερία μου, το 2013. Το 2013 ξεκινήσαμε, δραστηριοποιηθήκαμε λίγο αργότερα. Η χοροδία έγινε λίγο αργότερα. Ήθελαμε να συνειδητοποιήσουμε την ταυτότητα. Θέλαμε να δώσουμε μια ταυτότητα στη βυζαντινή μουσική για τη γυναίκα που ενδιαφέρεται και υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, στα ψαλτήρια, σε ναούς. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που αφιλοκερδώς πάνε και από την αγάπη τους στην βυζαντινή μουσική. Και εδώ είναι και το ζωντανό παράδειγμα, βέβαια, Αθηνά μου, έτσι. Είναι όλες οι ψάλτριες της χοροδίας, όχι όλες, δεν είναι όλο ολόκληρο το σώμα της χοροδίας, αλλά είναι το μεγαλύτερο μέρος της χοροδίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Ψαλτριών, που πρέπει να πούμε ότι περισσότερες από εκείνες είναι διπλωματούχες ή πτυχιούχες. Να σας γνωρίσω τη Θεοφανώτη Καλογιάννη, η οποία είναι η υπεύθυνη της φωνητικής εκπαίδευσης της χοροδίας. Είναι εξαιρετικές μία προς μία και προσωπικά τις αισθάνομαι ως οικογένεια πλέον, γιατί είμαστε κάθε εβδομάδα μαζί. Είναι οι φίλες μου, είναι και οι μαθήτριές μου έχω βέβαια μέσα εδώ, αλλά είναι η οικογένειά μου οι ψάλτριες.